γάτες, τα οποία δεν ζουν στο ίδιο σπίτι μας για να πεθάνουν από ατύχημα, αισθάνονται αυτά από ότι θα πεθάνουν και πάνε σε ένα μέρος και μετουσιώνονται όπως γίνεται με τον ελέφαντα. Ο ελέφαντας ξέρει πότε πεθαίνει και πανάει και πάει και πεθαίνει. Αλλιώς, εμείς όλοι δεν θα ζούσαμε λόγω της πανούκλας. Μας κάνανε όμως έτσι, έτσι δεν σύμφερε την εξουσία τότε. Διότι, άμα όλοι λέγαμε ότι θα πεθάνουμε, ας πούμε, θα μας φάνε τα σκουλίκια, δεν είχε συμφέρον η εξουσία. Μας κάνανε όμως έτσι να φοβόμαστε. Και λέγαμε, ας πούμε, ότι άμα φερθώ έτσι, θα πάω στην κόλαση ή θα πάω στον παράδεισο. Είναι μια άποψη κι αυτή. Θα τη συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Λέτε ότι η κάμερα είναι το μάτι του θεατή. Ποια είναι η άποψή σας? Πιο παλιά, όταν η Θεσσαλονίκη ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έπινα καφέ εκεί στην αρχαία αγορά, στο τέλος, σε ένα που είχε ρουπιτάδικο και ο άνθρωπος πήγαινε από τις 4 το πρωί να ψήσει. Μετά λέω, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα, και λέει, μου ξαναμιλήσει για αυτούς, σκόψω την καλημέρα. Ήρθανε, λέει, 5 το πρωί και φέρανε κολόνες από αλλού και τις στήσανε. Για να έρθουν 5 το πρωί, έπεσε σύνομα τον υπουργό. Ή λοιπόν δεν τις βρήκαν, γιατί δεν είχε, και τις πήραν και τις καθαρίσαν και τις ξαναφέραν. Ή τις παραγγείλαν σε αυτούς που φτιάχνουν έτοιμες ή τις φέρανε από άλλο μέρος. Γιατί τελικά εκείνη η τρύπα, στο πω έτσι, ομά, έφαγε πολλά λεφτά. Πιστεύετε ότι η βία είναι μέρος του επιχειρηματικού κόσμου? Η κάμερα είναι το μάτι του θεατή από την άποψη ότι εμείς οργανώνουμε μια σκηνή και εκτός αυτού βάζουμε την κάμερα εκεί που θέλουμε εμείς, από τη χρονική στιγμή που θέλουμε εμείς, τελικά μπορεί, ας πούμε, να θέλουμε να σκηνοθετήσουμε τη δολοφονία του Χίτλερ. Καμιά φορά όμως σκηνοθετούμε εκείνο που σκηνοθετούμε, διότι θέλουμε να συμβεί. Μπορεί να μην συμβαίνει, αλλά συνήθως όταν ασχολούμαστε με τη σκηνοθεσία, προσπαθούμε να δείξουμε και μερικά εσωτερικές μας επιθυμίες. Η βία τελικά είναι το κατεξοχήν επιχειρηματικό εργαλείο στη show business. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο πώς να γράφετε ένα σενάριο, και έλεγε ότι ένα σενάριο πρέπει να αποτελείται από 130 σελίδες και μέχρι την 30 σελίδα από την αρχή πρέπει να συμβεί κάτι βίαιο για να μην βαρεθούν οι θεατές. Τελικά όμως και μια εφημερίδα σταματάμε σε ένα περίπτωμα να διαβάσουμε, σταματάμε γιατί διαβάζουμε, ας πούμε, ότι λύθηκαν τα φρένα ενός λεωφορείου, ας πούμε, στην κεντρική λεωφόρο και πήρε καραμπόλα και τράκαρε, ας πούμε. Τελικά η βία μπορεί να είναι απεχθής, αλλά είναι και τέρψη εφθαλμών κατά κάποιο τρόπο. Και είναι το πιο φθηνό προϊόν παραγωγής, ας πούμε, show business.